Τελειώσαμε 34 λεπτά στο παιχνίδι. Πολύ ωραία πάσα του Μασούτ. Μιλάει και έχει την τρίτη επίθεση του πρωταθλήματος με 46, την καλύτερη άμυνα με 12 παθητικό. Και στο πρόγραμμα που ακολουθεί στο πρωτάθλημα έχει το Λεβαδιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Συνεχίζει την Κέρκυρα και τον Απόλλωνα εκτός έδρας. Λαμπρόπουλος. Τσιγκρίσκι. Λόπες. Στοδουλόπουλος. Σε δεύτερο χρόνο έψαξε τον Κασάλιτσα χωρίς επιτυχία. Φάουλ για τον Πλατανιά. Έβαλε νωρίτερα ο Μπακασέτας. Τα λίγο μπροστά και σωστά. Υπεδείχθησε θέση offside. Δεν έχει καλό ρυθμό το μάτς. Σε αργό τέμπο με τον Πλατανιά να έχει οργανωθεί πολύ καλά στην αμυνά του και να εμποδίζει την ΑΕΚ να πατήσει πολύ συχνά την περιοχή του. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας. Καλύτερη στιγμή της ήταν οπωσδήποτε αυτή η φάση με τον Μπακασέτα για την επέμβαση του Κλάγιτς το 29. Και από εκεί και πέρα η κεφαλιά των Τσιγκρίσκι στο 4, η πρώτη φάση του αγώνα. Κατανιά σε μία απειλίωση τώρα. Με το σούτ του Κασάλιτσα και τον Τσιντόντα να μαζεύει. Ο Γαλανόπουλος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Ελσιγουλίου με τον Λαμπρόπουλο να βγάζει την άμυνα. Τα κουλάκια του Αραούχου για τον Στοδουλόπουλο. Αυτός έχει τρεις επιλογές πάσα στην περιοχή. Παίρνει κόρνερ από την προβολή του Μέση. Έχει φύγει ο Μασούτ τον αντίπαλό του με το αριστερό του χέρι. Εκτέλεσε ο Χριστοδουλόπουλος, ο Λαμπρόπουλος στην κεφαλιά. Ο Μάλσα έβγαλε την άμυνα. Αυτά που έλεγε ο Χατζη Νικολάου στους παίκτες του για τις στατικές φάσεις. Εδώ άφησαν έναν ενόχτο Λαμπρόπουλο ουσιαστικά να εκτελέσει. Ο Μακασέτας κάνει ωραία ενέργεια και ζούν από μεγάλη απόσταση out στο 38. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου που έχει να μας μεταφέρει κάποια νεότερα εδώ η κεφαλιά του Λαμπρόπουλου. Γιώργο, τι άκουσα από τον Χατζηνικολάου? Για λίγο νωρίτερα έχει αλλάξει, είχε έρθει αριστερά ο Κασάλιτσα και είχε πάει στην κορυφή της επίθεσης ο Ελσιγκουλού, αλλά περισσότερο η φάση τους έφερε παρά ήταν επιτυχία από τον κ. Χατζηνικολάου να αλλάξουν οι δύο παίκτες θέση. Βέβαια θα το δούμε και στην πορεία του παιχνιδιού, αν και δεν νομίζω πως θα αλλάξει. Και στο Μανώλη το Γιατζάκι για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τον Χιμένεθ, αν και μας έχει μεταφέρει τα περισσότερα από αυτά που έχει ζητήσει ο προπονητής της ΑΕΚ. Μανώλη. Να μην κάνω έτσι κάποιες οδηγίες στα τελευταία λεπτά, θα δούμε τη φάση. Ο Αραούχο δίνει χώρο στο Βιλόπουλο, γυρίζουν γρήγορα 7 παίκτες του Πλατανιά. Ο Αραούχο μπήκε στην περιοχή, ο Χριστοδουλόπουλος στη στραβολή από το λάθος ουσιαστικά που κάνει ο Κλάγιτς αυτή τη φάση. ΑΕΚ στο 39 παίρνει προβάδισμα με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Για 38 λεπτά η άμυνα του Πλατανιά δεν άφησε και πολλούς χώρους ελεύθερους. Δείτε εδώ από το κλέψιμο που γίνεται πίσω από τη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Αραούχο. Ο Χριστοδουλόπουλος περιμένει τις ενισχύσεις. Έχει οργανωθεί εδώ η άμυνα του Πλατανιά. Όμως εκείνο το σημείο πάει μπάλα. Ούτε ο στόπερ, ο Βάντερσον δηλαδή, επενέβη για να παραχωρήσει κόρνερ. Ούτε ο Κλάγιτς βγήκε για να μαζέψει. Ο ένας περίμενε τον άλλον. Ο Χριστοδουλόπουλος είπε ευχαριστώ για τον δώρο. Και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο μάτς. Και ξανά. Ο Χριστοδουλόπουλος πρώτα